Εμείς έχουμε το βλέμμα στραμμένο και στους κριτικούς εκτός Κρήτης και αναφέρομαι σε σωματεία και συλλόγους Κρητών, καθώς πρέπει να εστιάσουμε σε μια πολύ σημαντική προσπάθεια η οποία ξεκινεί στην περιοχή του Αιγάλεω. Μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου, εκεί οι κριτικοί του Συλλόγου Κρητών Αιγάλεω συγκεντρώνουν τρόφιμα μακράς διαρκείας, ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης. Απευθύνουν κάλεσμα όχι μόνο στους κριτικούς του Δήμου τους, αλλά και στους Αθηναίους εκεί στο Αιγάλεω και στους Δήμους βέβαια περιμετρικά από το Αιγάλεω προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτό το σπουδαίο κάλεσμα. Μία συμβολική κίνηση αυτή τη φορά από το Σύλλογο Κρητών Αιγάλεω. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Κλεισαρχάκη, ο πρόεδρος Συλλόγου Κρητών. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακόμα μία σπουδαία κίνηση από το Σύλλογό σας. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε κάπως με μία διαφορετική ατζέντα, καθώς η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στη γειτονική Τουρκία. Ναι, ακριβώς. Είναι αρκετά δύσκολο. Είναι ένα θέαμα που το έχουμε ζήσει και εμείς σαν Έλληνες, σαν Κρήτες, στο πετσί μας. Έχουμε βιώσει σεισμούς, έχουμε βιώσει καταστροφές. Οπότε γνωρίζουμε από πρώτο χέρι πώς είναι να έχουμε μία έξωθεν βοήθεια. Αυτό σαν σύλλογος εμείς, σαν εθιμοτοπικό σύλλογος εδώ στο Δήμο Αιγάλεω, κινητοποιηθήκαμε γρήγορα, έχουμε κάνει ένα κάλεσμα στα μέλη, στους φίλους, σε επιχειρήσεις εδώ του Δήμου μας, αλλά και στους όμορους Δήμους, ναι, ώστε να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, είτε στρώματα, είτε σκεπάσματα και τα συναφή. Ακριβώς, είναι αυτό το κάλεσμα του Δήμου Κρητών εκεί στο Αιγάλεω, το οποίο δεν αφορά μόνο και δεν απευθύνεται μόνο στους κριτικούς περιοχής, αλλά όπως είπε και ο κύριος Κλεισαρχάκης και σε δημότες εκεί στους όμορους Δήμους και η ανταπόκριση, βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες, είναι συγκινητική. Ξεπερνά κάθε προσδοκία. Και βέβαια εδώ σε εκπομπή μέχρι και την Παρασκευή αναμένεται να συνδεθούμε με όλους τους συλλόγους Κρητών πανελλαδικά, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει αυτές τις πρωτοβουλίες και αυτές τις δράσεις. Αφήσαμε την εκκρεμότητα με τον κύριο Κλεισαρχάκη, τον πρόεδρο Συλλόγου Κρητών Αιγάλεω. Μας πρόδωσε η σύνδεση. Πάμε να ξεκινήσουμε το τρίτο μέρος με την εκκρεμότητα που αφήσαμε. Πρόεδρε, τα ξαναλέμε πάλι. Λοιπόν. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα. Μας πρόδωσε τεχνολογία. Μείναμε λίγο σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια την οποία έχετε ξεκινήσει και αφορά τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων μακράς διαρκείας. Για πείτε μας λίγο, πόσο δυνατή είναι η ανταπόκριση μέχρι και σήμερα, μια πρωτοβουλία που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του μήνα. Μέχρι το τέλος του μήνα θα διαρκέσει. Η ανταπόκριση των μελών και των φίλων είναι αρκετά μεγάλη. Είναι κάτι συνηθισμένο βέβαια, τους έχουμε συνηθισμένους σε τέτοιες ενέργειες. Οπότε το περιμένουν πώς και πώς. Μόλις είδανε, φαντάζομαι ότι όλοι οι Έλληνες, όλοι οι φίλοι γενικότερα, με αυτό που έγινε στην Τουρκία και στη Συρία, νομίζω τα συναισθήματα ήταν πάρα πολύ έντονα. Ενεργοποιηθήκαμε. Η ανταπόκρισή τους, ξαναλέω και πάλι, ήταν πολύ δυνατή. Συνεχίζεται και είναι πολύ δυνατή. Συνεχίζονται και έρχονται πράγματα από όλα τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου μας. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση και με τον Ερυθρό Σταυρό και με τις δημοτικές αρχές εδώ του Δήμου μας, ώστε να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, ώστε να φτάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα και πιο γρήγορα τα πράγματα στους σεισμόπληκτους. Είναι κάτι που το επιθυμούμε και καλούμε και τον κόσμο όλο, όσοι επιθυμούν, εδώ στα γραφεία μας. Και αυτό το κάλεσμα δεν αφορά μόνο τους κριτικούς, έτσι δεν είναι, αφορά... Σαφώς όχι. Όλους... Είναι ανθρωπιστικό κάλεσμα, όλους τους δημότες, τους όμορους δήμους, επιχειρήσεις, οποιοδήποτε μπορεί και θέλει να προσφέρει το οτιδήποτε. Μπορεί. Για αλληλεγγύη στο λαό της Τουρκίας και της Συρίας που αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται, περνάνε δύσκολα. Όπως ξαναείπα και πριν στην πρώτη μας σύνδεση, είμαστε και εμείς από ανθρώπους που έχουμε υποστεί σεισμούς, έχουμε υποστεί τέτοιες
όχι σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Αλλά το Αρκαλοχώρι, νομίζω τα σημάδια στο Αρκαλοχώρι είναι πρόσφατα. Οπότε δεν μπορούν και οι ευαισθησίες μας να είναι σε πολύ υψηλό βαθμό. Όποιος θέλει λοιπόν, Πρόεδρε, και να κλείσουμε με αυτό, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας. Φαντάζομαι πώς μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος. Έχετε στα social κάποια σελίδα? Ναι, υπάρχουν στα social media, στο Facebook και στο Instagram. Ναι. Μπορεί επίσης τηλεφωνικά στο 697566 το γραφείο του συλλόγου, το τηλέφωνο του συλλόγου, ή στο 693-6814-302. Στην μπορεί να έρθει να μας κάνει την προσφορά του. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς. Να σας πω εδώ, από το σύλλογο που είναι Θεσσαλονίκης και Γρηγορίου Κηδωνιών 98 στο Εγάλιο. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα, τα απογεύματα, και με μεγάλη μας χαρά περιμένουμε την ανταπόκριση. Πρόεδρε, τους χαιρετισμούς μας από Κρήτη, να είστε καλά. Και εμένα, σε όλη την Κρήτη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν,